Τις κόκκινες γραμμές του Δήμου Ηρακλείου για το νέο βόρειο οδικό άξονα παρουσίασε ο Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή, όπως γνωρίζουμε όλοι, το πρόβλημα της δικοτόμησης της πόλης αφορά βεβαίως το πολεοδομικό συγκρότημα, η προσφυγή εξ αρχής εστιάστηκε στο τμήμα αυτό, δηλαδή των 9 χιλιομέτρων, και εκεί επίσης ενισχύονται και τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούμαστε προσφυγή για την προσφυγή αυτή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις βασικές αιτιάσεις που ενισχύουν την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε λοιπόν κυρίως δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι ακριβώς το κυκλοφοριακό, το οποίο επιμερίζεται σε περισσότερα και αφορά, όπως μπορείτε να δείτε και στην οθόνη, στις επιπτώσεις στην πόλη του Ηρακλείου και το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα λόγω της επιβάρυνσης των κυκλοφοριακών συνθηκών από τη λειτουργία του έργου παραχώρησης. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε πως ο Δήμος επιθυμεί ένα σύγχρονο και ασφαλή βόρειο οδικό άξονα χωρίς διόδια, τονίζοντας ότι έχει ζητήσει τη χρηματοδότηση συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία εναλλακτικών σενάριων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με το βλέμμα φυσικά στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο βόρειο οδικό άξονα, όταν θα τεθεί σε λειτουργία το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η περιοχή της παράκαμψης Ηρακλείου δεν πρέπει να έχει διόδια. Δεν πρέπει να έχει διόδια. Αυτή είναι η θέση μας και θεωρώ ότι είμαστε σύμφωνοι για μετακινήσεις οι οποίες είναι στην ουσία, στην πραγματικότητα αστικές, δεν πρέπει να υπάρχουν διόδια.